Άγγελο Κορονιό και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Βασίλη. Να δούμε, μπορούμε να μάθουμε τι λένε αυτοί. Πρέπει να πούμε ότι η παράσταση στον πάγκο την έκλειψε ο Αλέξης Παπαδάτος και μάλιστα ο Παναγιώτης Γιαννάκης έκανε κολακευτικότατα σχόλια για αυτόν, λέγοντας ότι αν ήταν σε άλλη ομάδα θα βάζει 20-25 πόντους σε κάθε παιχνίδι και ότι καλύτερα θα ήταν να παίζει σαν ξένο σε κάποια άλλη ομάδα, αν τον έπαιρνε σαν ξένο. Ναι, όντως αυτή η παρουσία αυτού του νεαρού παιδιού φέτος είναι εντυπωσιακή νομίζω και είναι ένα μεγάλο σημείο για το Sporting και τέτοια πορεία μέχρι στιγμής. Αρχίζει λοιπόν ο Κορονιός, για να δούμε. Κορονιός εναντίον Αλβέρτη στο τελικό. Έλληνας πάντως θα είναι έτσι και αλλιώς ο νικητής. Το θέμα είναι να μην χάσουμε τον βαθμό. Ο Κορονιός έχει 3 πόντους μέχρι τώρα. 3 και ένα 4 πόντους. Και 2-6, ναι, να ακούσουμε Φράγκη. Ο Αλβέρτη, ο αντίπαλος, το παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, θα τον νικήσει. 8 και 2, 10. Κορονιός πάει σούπερ. 11, 12. Φοβερό σερί Κορονιού. Απίστευτο. Γιατί είναι και τελικός, μην το ξεχνάμε. Έχει ένα σοβαρό εμπόδιο πια μπροστά του Φραγκίσκος Αλβέρτης. Κορονιός είναι στο 14 πόντους, σαν να το ματιάσαμε όμως. 15. Η τελευταία μπάλα 17. Μεγάλο ρεκόρ από τον Άγγελο Κορονιό. Και ετοιμάζεται, οπλίζει τώρα ο Αλβέρτης. Ο Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος πάει στον... Τον έχει ο Νίκος. Τον Νίκος. Να δούμε τώρα, πρέπει να κάνει τουλάχιστον 18 Αλβέρτης για να νικήσει. 2. 3. 1. Ο Αλβέρτης έχει 3 πόντους, 4. 6. Όλος ο κόσμος φωνάζει για να βοηθάει τον Αλβέρτη. Να ξέρει που βρίσκεται ο Κορονιός, έχει τη δικιά του αγωνία. 8. Να ακούσουμε γρήγορα τι λέει ο Κορονιός. Ο Αλβέρτης σε πλησιάσει. Εντάξει. Όποιος είναι, θα το δούμε τώρα. Ο Αλβέρτης. 14 θέλει στις 5 μπάλες, μία και την ευρυμέ ή 3 για να πάρει τη νίκη. 2 στην τελευταία μπάλα θα κάνει φοβερό φινάλε. Φοβερός Αλβέρτης και πιο μπροστά φοβερός Κορονιός. Αυτό είναι το μπάσκετ κυρίες και κύριοι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπαίνουν μέσα να συγκαρούν. Χρειάστηκε η τελευταία μπάλα, όπως λένε Steve και στην Αμερική. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είχαμε buzzer beater στο διαγωνισμό τριπόντων. Ναι, πάμε στον νικητή. Ένα φοβερό γύρο το Φράγκη. Φοβερός γύρος. Να πάμε στον νικητή Νίκο ή Αλέξανδρε στο Φραγκίσκο. Φραγκίσκο καρδίρα. Νίκος ο δεύτερος από τους που έχει άγχος. Πάντως εσύ ξεπέρασε ένα πολύ καλό ρεκόρ του Άγγελου Κορονιού. Εντάξει. Το βασικό είναι ότι ήρθε κόσμο σήμερα. Καστήθηκε το παιχνίδι. Και υπάρχει μια γιορτή του μπάσκετ. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ο κόσμο σε βοήθησε. Φώνασε τα νούμερα. Εντάξει, παίζουμε στο γήπεδο μου. Καλό είναι. Μάλιστα. Βέβαια. Είχε ένα δεσαβαντάζ ο Άγγελος, αν γινόταν το All-Star Game.